Όταν σας λέμε Μέγκα, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που σας έρχεται? Η Όλγα Τρέμι. Και αυτό που σας ενοχλεί στο Μέγκα? Η Όλγα Τρέμι. Μάθαμε ποτέ γιατί τρέμει. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το Μέγκα οδεύει προς κλείσιμο. Δεν θα διεκδικήσει τηλεοπτική άδεια. Τα συναισθήματά σου γι' αυτό? Δεν μου φαίνεται ιδιαίτερα δυσάρεστη. Ούτε και ευχάριστη προφανώς, γιατί κάποιοι άνθρωποι θα χάσουν τη δουλειά τους. Εντάξει, αδιάφορο. Πιστεύω πως κανένα κανάλι δεν πρέπει να κλείνει. Το Μέγκα είναι κανάλι της καρδιάς μας, όπως και να έχει. Δηλαδή δεν έχετε δει ποτέ Μέγκα? Έχουμε δει, αλλά εντάξει, δεν έχουμε και καμία συναισθηματική τέτοια για το Μέγκα. Δεν έχω τίποτα, ούτε θετικά ούτε αρνητικά. Αδιαφορία. Αδιαφορία, ναι. Μου είναι πολύ στενάχωρο που 420 οικογένειες. Α, ενημερωμένος σε βρίσκω, ναι. Θα μείνουν στον δρόμο. Είσαι από αυτούς που βλέπουν φανατικά ακόμα και τώρα, ακόμα που παίζουν φανατικά. Πρέπει να αποβάλουν αυτό το συστηματικό που έχουν και να τα πάρει, ας πούμε, κάποιος που όντως να θέλει να κάνει ενημέρωση και όχι να είναι, ας πούμε, φερέφωνο κυβερνήσεων. Γιατί το Μέγκα καλή είναι κακός, έτσι είναι. Είναι ένα φερέφωνο κυβερνήσεων. Δηλαδή, άμα σας πούμε Μέγκα, τι σας έρχεται στο μυαλό? Ξηρές. Παραπέντε, τυχισμένοι μαζί. 50-50. Το ευτυχισμένοι μαζί επίσης πάρα πολύ καλό. Ευτυχισμένοι μαζί. Αυτά που παίζει επαναλήψεις. Ναι, αγαπάω ευτυχισμένοι μαζί. Μόνο. Παραπέντε. Δύο ξένους. Δύο ξένους. Αλίμονο. Είσαι το τέρι μου. Ντέιν Μαρκορά. Ναι. Μεγάλος έρωτας. Πώς πιστεύεις ότι κατέληξε? Κανείς δεν ξέρει. Πολυκατοικία, είναι μαζί, παραπέντε. Ειδήσεις. Ειδήσεις. Παραπέντε. Όταν μου λένε Μέγκα, μόνο παραπέντε. Ποιο είναι αυτό που αντιπαθούσε στο Μέγκα, δηλαδή αυτό που δεν άντυχες να βλέπεις? Την Τρέμη, γιατί τη φοβάμαι. Σαββατογεννημένες. Κάτι που σε ενοχλούσε στο Μέγκα? Ίσως οι κάποιες φορές κατευθυνόμενες πληροφορίες που έπαιρνα, κατευθυνόμενες ειδήσεις. Εντάξει, έχει σειρές των τελευταίων ετών που επαναλαμβάνονται συνέχεια και που δεν είχαν και τίποτα σπουδαίο. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, υγεία, αλλά πάνω απ' όλα υγεία και κάτι τελευταίο. Υγεία.